Σήμερα έχουν ήδη ξεκινήσει οι πρώτοι εμβολιασμοί του προσωπικού, καθιστώντας έτσι το Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου σημείο κίνησης και σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, στην ελευθερία. Είναι ένα έργο, ο εμβολιασμός ο συγκεκριμένος, είναι ένα έργο το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και απαιτεί τη συνεργασία και τη σύμπραξη πάρα πολλών υπηρεσιών και φορέων. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να ευχαριστώ ιδιαίτερα την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τη διοίκηση και το προσωπικό της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς και όλους τους συνεργάτες, οι οποίοι μέσα από αυτή τη συνεργασία κατάφεραν να καταστήσουν δεδομένο κάτι που λίγο καιρό πριν φάνταζε πολύ μακρινό. Πάτε τα δικά μου, εμβολιάστηκε όλο το υγειονομικό προσωπικό του νοσοκομείου που τόσους μήνες αγωνιστήκαμε στον αόρατο εχθρό που έχει πάρει τις ζωές μας. Προτρέπω και εγώ όλους τους πολίτες του νομού να συμμετέχουν στον εμβολιασμό για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Η έναρξη του εμβολιασμού είναι μια ιστορική στιγμή για όλη την ανθρωπότητα και για την πατρίδα μας. Έχει έρθει σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια στιγμή που η ανθρωπότητα μετράει περίπου 85 εκατομμύρια κρούσματα και 1,8 εκατομμύρια θανάτους. Με την έναρξη όμως του εμβολιασμού και τη συμμετοχή στο πρόγραμμα των εμβολιασμών όλο και περισσότερο στην ανθρώπο μας, αυτή η κατάσταση θα αναστραφεί και τα πράγματα θα έρθουν στο σωστό δρόμο. Πρέπει να τονιστεί ότι για την ανάπτυξη και για την έγκριση των εμβολίων που έχουμε στη διάθεσή μας ισχύουν όλες οι υψηλές επιστημονικές προδιαγραφές και νομικές επιταγές που διέπουν την έγκριση και την κυκλοφορία οποιοδήποτε νέου φαρμάκου που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά. Θέλω να τονίσω ότι με την έναρξη του εμβολιασμού θα μειωθεί η επίπτωση της νόσου, η νοσηρότητα και η θνητότητα που σχετίζονται με την νόσο, οι άμεσες και οι μακροχρόνιες επιπλοκές της νόσου και βασικά και οι κοινωνικές συνέπειες στα πλαίσια απότοκο της πανδημίας. Τελειώνοντας σχετικά με τον εμβολιασμό, θα ήθελα να επισημαίνω ότι είναι η αρχή του τέλους της πανδημίας. Παράλληλα όμως, μέχρι να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού για την απόκτηση ανοσίας, είναι απαραίτητη η τήρηση, η πιστή εφαρμογή των ήδη μέτρων που υπάρχουν. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το υγειονομικό προσωπικό, τα θεσμικά όργανα και τη διοίκηση του νοσοκομείου, που όλο αυτό το χρονικό διάστημα, με τη στήριξή τους και την συνεργασία τους, έχουμε καταφέρει να βγάλουμε σε πέρας αυτό το δύσκολο και μεγάλο έργο της διαχείρισης πανδημίας. Κύριε Χρυσοτάκη, στους πολίτες που ακόμα και σήμερα έτσι εμφανίζονται κάπως διστακτικοί σε σχέση με το εμπόριο εμβολίου, τι θα λέγατε? Προτρέπω όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν για δύο και βασικούς λόγους. Ο πρώτος είναι η προάσπιση, η θωράκιση της ατομικής τους υγείας και η προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η μεγάλη στιγμή που περίμεναν όλοι, η υγειονομική έφτασε. Ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στο νοσοκομείο, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Και όπως είπε ένας συνάδελφος, ένα μικρό τσίπι μας στο μπράτσο, ένα μεγάλο άλμα για την επιστήμη και την ανθρωπότητα. Καταλαβαίνω και κατανοώ πολλούς οι οποίοι είναι ακόμα διστακτικοί, διότι κάθε τι νέο, ειδικά στον χώρο της επιστήμης, φοβίζει, ίσως τρομάζει κιόλα. Όμως θα πρέπει όλοι να αναλογιστούμε τι μας έχει πάρει και τι μας έχει αφήσει πίσω αυτός ο φιάλτης. Χιλιάδες κρούσματα, εκατοντάδες νεκροί, ένα ΕΣΥ το οποίο πιέστηκε, πιέζεται και ίσως ένα τρίτο κύμα πιεστεί ακόμα περισσότερο με άγνωστα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν, εάν θέλουμε να ξανακερδίσουμε πίσω τη ζωή μας, εάν θέλουμε να ξαναπάρουμε πίσω αυτά που έχουμε χάσει, θα πρέπει, εάν θέλουμε να δούμε να ξαναγυρίσουν τα παιδιά μας στο σχολείο, να ξανανοίξουν οι δουλειές μας, να ξανακυκλοφορήσουμε ελεύθεροι, να ξαναδούμε τα πρόσωπά μας, θα πρέπει να κάνουμε δύο βασικά πράγματα. Το ένα είναι να συνεχίσουμε να προσέχουμε για πολύ καιρό όπως προσέχουμε μέχρι τώρα. Και το δεύτερο βέβαια, να εμβολιαστούμε. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, στη διάθεση του κόσμου, ειδικά οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει τα εμβολιαστικά κέντρα, και για να τους εμβολιάσουμε, αλλά και για να τους
ενημερώσουμε για τυχόν απορίες που θα έχουν από εδώ και στο εξής. Καλή αρχή.